Hello, ladies and gents, καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στο Max Live Audio Show. Σήμερα έχω μαζί μου τον Χαραλάμπο Γρηγορίου, τον αθλητή μας στις πολεμικές τέχνες Mixed Martial Arts, ο οποίος ζει μόνοι μας στην Αμερική. Χαραλάμπε, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά? Είμαι καλά, εσύ? Πολύ καλά, πολύ καλά. Ο Χαραλάμπος, για όσους δυστυχώς δεν τον γνωρίζουν, αθλητής στις πολεμικές τέχνες στην Αμερική, για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο άθλημα των Mixed Martial Arts. Χαραλάμπε, μπορείς να πεις λίγα πράγματα για τον εαυτό σου, να κάνουμε ένα μικρό intro. Λίγα πράγματα για τον εαυτό μου. Είμαι 28 χρονών και ήρθα Αμερική πριν 4 χρόνια. Να το πάω πιο παλιά. Εγώ σπούδασα νοσηλευτική και δούλεψα για 6 μήνες στην Κύπρο. Και μετά αποφάσισα να έρθω στην Αμερική να κάνω τούτο που μου άρεσε, γιατί η νοσηλευτική είναι ωραίο επάγγελμα, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Γι' αυτόν τον λόγο ήρθα στην Αμερική. Okay. Διαγωνίζεσαι στο Mixed Martial Arts, κάτι το οποίο δυστυχώς στην Κύπρο είναι αρκετά διαδεδομένο. Δυστυχώς. Γενικά Ναι. οι πολεμικές τέχνες. Ας σε πάρω λίγο που την αρχή, όπως είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, τι σε οδηγήσε εσένα να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με τις πολεμικές τέχνες? Okay. Εγώ πρώτα απ' όλα ξεκίνησα όταν ήμουν 6 χρονών καράτε για 8 χρόνια. Και εντάξει, είχα αρκετές διακρίσεις στο καράτε, ας πούμε, δύο φορές Παγκύπρος προαθλητής, δύο φορές Πανελλήνιος προαθλητής και ήρθα και πέμπτος πανευρωπαϊκά στην Πολωνία. Αλλά το καράτε είναι περισσότερο control, εν έρχεσαι σε απευθείας επαφή με τον αντίπαλο σου. Και ψάχνα κάτι πιο να έχει παραπάνω action. Anyway, επειδή σταμάτησα το καράτε, ο παπάς μου έλεγε μου, ας σταματήσεις το καράτε, δεν θα σε ξεκινήσω τίποτε άλλο, μου λέει. Τίποτε. Okay, λαλό του, σταμάτησα το καράτε και μετά ασχολήθηκα, επίερνα στα γήπεδα, δεν βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά και αμένει μου, επίερνα, ήμουν συνέχεια μέσα σε προβλήματα, σε καυγάδε, και στο τέλος ήθελαν να με ξεκόψουν από το ποδόσφαιρο. Να πιέρνα στο ποδόσφαιρο. Ελαλώ του μαμά μου, okay, αν θέλει να σταματήσω να ξεκινήσω πολεμικές τέχνες. Ελαλή μου, εντάξει, δέχτηκε και έναν άλλη επιλογή. Τότε ξεκίνησα Muay Thai και Kickboxing, έκανα τα παράλληλα. Έπαιξα κάποιους αγώνες στην Κύπρο. Συνδυάσα και το MMA. Okay, έπαιξα πολλούς αγώνες στην Κύπρο. Έπιασα και το Παγκύπριο MMA το 2014. Πρωταθλητής Κύπρου στο Kickboxing το 2016. Και αναγκαστικά έπρεπε να αποφασίσω βασικά, γιατί ήταν στο τέλος το σπουδό μου και έπρεπε να αποφασίσω ότι ήταν να κάνω με τη ζωή μου, να ακολουθήσω το που κάνω σαν επάγγελμα ή να το σταματήσω για να ακολουθήσω τη σπουδή μου. Okay, τέλειωσα και αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσω και όπου σπούδασα για να έχω και ένα εισόδημα. Okay, ξεκίνησα, δούλεψα για 6 μήνες, απλά τα λεφτά ήταν πολλά λεία, όπως γενικά στην Κύπρο για κάποιον που έχει μια απλή δουλειά. Okay. Και εμένα η γυναίκα μου τώρα, τότε ήταν, μιλούσαμε και σπούδαζε στην Αμερική. Και έβλεπε με συνέχεια, ξέρεις, έβλεπε με να μην έχω όρεξη, να ήμουν συνέχεια μες στα νεύρα και ξέρω εγώ. Και λένε μου, γιατί να μην κάνεις κύριο που σου αρέσκει και μιλήσκεις Κύπρο. Τούτον ήταν. Απλά ήθελα κάποιο, ξέρεις, να με σπρώξει. Και μόλις μου το είπε, επόμενη μέρα ακριβώς, έπιασα το φίδο. Το φίδο στην Πάφο. Σε γυμναστήριο
Και επειδή ξέρα ότι ο Φίτος έρχεται ζούσε σε ζών στην Αμερική και πήγαινε πίσω στην Κύπρο. Έτσι ήξερα ότι είχε κάποιες διασυνδέσεις. Το λοιπόν, έπια ύβρα τον και είπα του, ξέρω εγώ θέλω να πάω Αμερική, είπε μου αν έχεις κάποια connection να πάω, ξέρω εγώ. Έτσι είχε ένα φίλο που είχε γυμναστήριο, εδώ στην Αστόρια. Και λέει μου, εντάξει, μίλησα μαζί του και φέρε μας σε επαφή. Οκ, μίλησα και με το παιδί δακά, τον Νίο. Και είπε μου, οκ, έλα και να σε κάνω, να σε εννοώ, να σε, ξέρεις, να σε έχω στο γυμναστήριο μου. Σε βοηθήσει. Οκ. Μετά η γυναίκα μου άρχισε να κάνει μου το application στην πρεσβεία για να πω να πιάσω βίζα. Εγώ δεν ξέρω, είπα τίποτε στους γονείς μου, τίποτε, ούτε καν τους συνάφερα κάτι. Έκανα το application και μετά έκλεισε μου το ραντεβού. Ξεκίνησα, πήγα μόνος μου Λευκωσία, πήγα στο interview, μάζεψα ό,τι χαρτιά μπορούσα, ξέρεις, σε βοήθησε με τη γυναίκα μου. Και πήγα στη Λευκωσία, έφκαλα τη βίζα και ας πούμε, ξέρεις, ήταν, εγώ νομίζω ήταν meant to be, ενώ ο Θεός που ήθελε να γίνει έτσι το πράγμα, γιατί εγώ πριν έρθω στην Αμερική προσπάθουν πολλά να πω Αγγλία. Προσπάθουν να πω Αγγλία και θυμούμαι μας του τέσσερις φίλοι, ήταν τρεις κοπέλες και εγώ και προσπαθούσαμε και τέσσερις να πω ένα Αγγλία. Και πήγαμε να κάνουμε ένα interview και πιάσατε και τις τρεις και εμένα δεν με πιάσανε. Και δεν με πιάσαν. Και ας πούμε ήταν πολλά περίεργο που με πιάσαν. Γιατί ας πούμε ξέρεις, κάναμε μου το interview, γελούσαμε, κάναμε αστεία. Και να λέει μου σύρος να πάω. Και με πιάσανε, πιάσανε τις τρεις και με πιάσανε. Και πήγα στο Okay. interview, στην πρεσβεία και ας πούμε ρε, συνήθως στην πρεσβεία όταν πάει ρωτούσε πολλές ερωτήσεις, ελέγχουσε. Και εγώ πήγα, ξέρεις, προετοιμασμένος με μια έτσι χοντροφάκελο με τα πράγματα που έχει να πάω, ρωτούμε δύο ερωτήσεις και να λέω μου, okay. Και λέω τους, ας πούμε, that's it, τον είδα. Λέω μου, ναι, okay, έπιασα τη βίζα. Ώσπου να πάω εκεί, ώσπου να πάω Πάφο, προσπάθαν η γυναίκα μου να μου βρει εισιτήρια, το συντομότερο να πάω. Για να μην αλλάξει γνώμη. Πάω σπίτι, okay, κανονίζω, νομίζω την ίδια μέρα έκλεισα τα εισιτήρια και μετά πήγα και είπα το της μάνας μου πρώτα, αλλά ότι είσαι να πάω Αμερική και λέει μου ναι, ξέρει, ούτε καν ήξερα ότι έκλεισα εισιτήρια να φύγω τίποτε, νόμιζα ότι λάβουν έτσι στον αέρα. Και μετά είπα τους και για το εισιτήρια και ξέρω εγώ, εντάξει, πήραν το άσχημα, γιατί όπως ξέρεις γενικά στην Κύπρο, γενικά οι Ελληνίδες μάνες και οι οικογένειες, παραπάνω πού είναι να πάει και λάτα μένα είσαι εδώ μέσα στο σίγουρο. Ναι. Ήταν η φάση τάχα να ζω με ένα μισθό, όσο να περνώ, να μπορώ δηλαδή να δουλεύω για να ζω. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν έτσι, γιατί πάντα ένιωθα ότι δεν ήμουν για... Αγαπώ την Κύπρο, αλλά νομίζω δεν ήμουν για την Κύπρο, ενώ σου να μείνω στην Κύπρο να κάνω κάτι. Στο μέλλον θέλω να γίνει το πράγμα, αλλά τώρα όχι. Τέλος πάντων, έγινε πολύς πόλεμος σπίτι, με η μάνα μου, με ούλους, ούλε, ξέρεις, τραγούσαμε πίσω να... Τι να πάει να κάνεις εσύ, και ποιο νομίζω ότι είσαι εσύ, Anyway, και για τον λόγο έκλεισα τα εισιτήρια πιο γλυρά γιατί ήξερα τι ήταν να γίνει. Τέλος πάντων, θυμούμαι ήταν να έρθει, ήταν η μέρα να φύγω, να πάω Αμερική και θυμούμαι έγινε ένα snowstorm στη Νέα Νιόρκη και ακυρωθήκαν όλες οι πτήσεις. Και είχα πτήσει να πάω μέχρι το Άμστερνταμ. Αλλά μετά είχα πτήσει να πάω τα Άμστερνταμ από Νέα Νιόρκη γιατί έγινε το snowstorm. Και η χιονοθή ελάχε. Anyway, λαλού να κυρώθηκε η πτήση και εγώ λαλού γίνεται. Να πάω, γίνεται να μην πάω ρε φίλε, γίνεται. Μπήκε μου το πράγμα Ευχόσαμε μέσα να και ζάμε. θέλω να πάω. Λαλού να πάω με τα πόδια ρε, τέλος πάντων, κανόνισε η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, πήγα ως το Άμστερνταμ. Ήμουν 19 ώρες μέσα στο Άμστερνταμ, 19 ώρες για να έβρω πτήση. Εντάξει, έκαμε το κάτι φίλου, έκαμε ένα μαυρί, ένα κόκκινο καρούα, έκαμε κάτι φίλου τσάμε. Ένας μαντό. Και τελικά κατάφερα και πήγα, Νέα Νιόρκη,
Εντάξει, τώρα ήταν άλλο. Καταλάβαινε ότι έμπαινε σε άλλον κόσμο. Μόνο που κατέβηκα από το αεροπλάνο. Έτσι, και το που ήρθα ήταν Μάρτης και ήταν πλην 15 Κελσίου. Και εγώ ποτέ δεν ξέρω έτσι θερμοκρασίες. Και φτιάχνω έξω από το αεροδρόμιο, είναι καρτέρα με ονείο. Μόλις φτιάχνω από το αεροδρόμιο, ενώπιση ήταν να παίζουν τα αυτιά μου την κρυάδα. Ήταν τόσο κρυάδα. Μου του λέω, ρε φίλε, γίνεται αν τόσο κρυάδα. Τέλος πάντων. Ξεκινούμε να έρθουμε και λαλεί μου ο Νίο, έχω, εκτός που το γυμναστήριο, έχω και μια καφετέρια που πέρας μου ένας που τη Λεμεσό, ο Νίο μου τη Λευκοσία, by the way. Τέλος πάντων, έρχομαι στο καφέ και ο συνέδερος του ήταν ένας που είμαστε μαζί στρατό, ρε φίλε. Και λαλεί πόσο μικρός είναι ο κόσμος, ας πούμε, μετά το στρατό, να σε ξαναείδα και να σε δάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, ήρθα σιγά σιγά, η αρχή ήταν δύσκολη, ώσπου να προσαρμοστώ. Αλλά ξεκίνησα στο γυμναστήριο του Νίο, εντάξει, μετά έκλεισε, έπιασε έναν άλλο γυμναστήριο και θυμούμαι, έψαχνα απεγνωσμένα να παίξω κάποιον αγώνα. Ελάλλον να παίξω αγώνα δεν με κοφτεί και να χάσω, απλά θέλω να με δει ο κόσμος, να δουν, ξέρεις, τις ικανότητες μου. Μια μέρα θυμούμαι, εγυμού μου, και παίζει το κινητό μου και ήταν Τετάρτη. Λαλού μου, εγώ εντωμεταξύ είτε ήταν μόλι ήρθα Αμερική και ξέρει, δεν έκανα ούτε προετοιμασία, αν ήθελα να δω τη Νέα Νιόρκη, ξέρει, ούτε Να προπονήσει δεν προσαρμοστεί έκανα. και μετά. Ναι. Λαλού μου, ήταν Τετάρτη, λαλού μου, έρχεσαι να παίξει την Παρασκευή, λαλού μου, αγώνα kickboxing και να παίξει με το νούμερο 1 του Καναδά. Kickboxing. Και λαλού μου, ο νικητής θα παίξει στον Glory. Το Glory Kickbox είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Στον κόσμο του Kickboxing. Που ήταν να γίνει στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Τελικά ο λαλό του είσαι ok, να έρθω να παίξω. Και πήγα και έπαιξα. Και έχασα από split decision. Ήταν πολλά κοντά ο αγώνας. Και δεν είχα ούτε προετοιμασία πάνω μου, τίποτα δεν είχα. Και μου Και λες Ιώτης. μου γίνει την μέρα. Ήταν ο promoter και ήθελε με και λαλεί να έρχεσαι να παίξεις τα promotion μου και λάλα του εντάξει. Anyway, μετά κανονίσαμε, ήταν να παίζει έναν αγώνα, ακυρώθηκε. Τέλος πάντων, τελικά κατάφερα να παίξω στον Glory στο Madison Square Garden. Αλλά είδα ότι ακόμα και στον Glory ότι δεν είσαι αρκετά λεφτά, δεν είσαι λεφτά, ικανοποιητικά λεφτά για να παλεύεις. Έτσι στο τέλος αποφάσισα να παίξω MMA. Okay. Ναι. Ξεκίνησα, θυμούμαι, έπαιξα έναν αγώνα ήταν στο Atlantic City ο πρώτος αγώνας και ο πρώτος αγώνας, εντάξει, ήταν λάθος ούλα και τον καιρό για μένα. Λάθος γυμναστήριο, λάθος προπονητές, λάθος ούλα. Τέλος πάντων, έχασα από απόφαση. Πρέπει να βρω μια λύση γιατί θυμούμαι όταν ήμουν στο γυμναστήριο μου, έπιασα το γυμναστήριο του Chris Whiteman και του Ray Longo για να παίξω sparring με τον Aljamain Sterling που είναι το νούμερο ένα στο UFC τώρα και να παίξει για τη ζώνη. Γιατί ήθελε να παίξει με κάποιον που έχει kickboxing background, γιατί ο επόμενος του αγώνας ήταν έτσι το στυλ του αντιπάλου του. Και επειδή και έπαιξα σπάρι μαζί του, έτσι και είδα το γυμναστήριο, άρεσε μου και πρέπει να και ψάχνα να βρω μια λύση να μπορώ να πάω, γιατί ήταν πολλά μα, ας πούμε που το σπίτι μου να πάω τώρα είναι 1,5 ώρα. Δεν μπορεί να πάει με τα τρένα, πρέπει να πάει με αυτοκίνητο. Και έψαχνα. Και τελικά βοήθησε με το θείο μου, γιατί ο θείο μου στο New Jersey, ενώ σαν τσίβικο, και βοήθησε με πια αυτοκίνητο. Και ξεκίνησα να πιάνω τζαμέ. Και ναι, όταν πια τζαμέ, έκανα, ξέρει, προπονήσει με άτομα του UFC, που είναι ονόματα, ας πούμε, που τα βλέπει στην τηλεόραση, και τώρα, ας πούμε, είμαστε φίλοι, τέλο πάντων. Και ναι, μετά που τζαμί άρχισα να πιένε πάνω πάνω η καριέρα μου. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Νίκη μετά την νίκη, νίκη μετά την νίκη.
Είχα τρεις συνεχόμενες νίκες, οι δύο ήταν που νοκάουτ. Μπράβο. Και ναι, έτσι ξεκίνησα και τώρα έφτασα τα που είμαι. Χάρη και το γυμναστήριο φυσικά. Και χάρη στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Και δύο μου δύναμη. Να σπάσουμε λίγο το κομμάτι. Τώρα είσαι στο MMA. Είχες ξεκινήσει που καράτε, είπες μου ότι σε δεύτερη φάση είχες πάει σε kickboxing και Muay Thai. Και μετά έφτασες να συνδυάζεις mixed πολεμικές τέχνες. Ναι. Τι σε έπαιρνε να... Για παράδειγμα, είχες ξεκινήσει που το καράτε και πες ότι έψαχνες κάτι το οποίο ήταν παραπάνω πρόκληση για σένα. Τι σε έφερνε να αλλάξεις από τη μια πολεμική τέχνη να πας στην επόμενη και στην επόμενη και πώς τις εθιάλες. Μπορεί να με πεις ότι είμαι μαζοχιστής, αλλά ήθελα κάτι που να έχει περισσότερο ξύλο. Ας πούμε το Muay Thai και το Kickbox έχουν μεγάλα γαντιά και εγώ ήθελα κάτι που να έχει action, να έχει περισσότερο action. Και κατάντησα να είμαι στο MMA τώρα. Για τον okay. λόγο. Και πλάς ότι έχει πολλά παραπάνω λεφτά το MMA. Okay. Ναι. Okay. Και θεωρείς όμως ότι θεωρείς ότι και η πιο δύσκολη που τις πολεμικές τέχνες που έχεις κάνει ως τώρα εν καθαρά το να έχεις αντίπαλον ο οποίος εν mixed. Κοίτα το κάθε... Δεν μπορώ να σου πω τώρα ποιος... Τι είναι το πιο δύσκολο. Που ποιες προπονήσεις έφευκες εσύ πριν φτάσεις στο level του να ξεκινήσεις να έχεις αντιπάλους που ήταν στο MMA. Ποιες προπονήσεις έφευκες και νιώθεις ότι α, σήμερα έφα ξύλο. Κοίτα, ξύλο είναι να φάει στο combat sport που είναι το kickboxing, ας πούμε, έτσι, που έχει πουνιές. Αλλά, ας πω και το άμα που κάνω να κάνω, ας πούμε, τούτο που με διαλύει, που διαλύει το κορμί μου, είναι το wrestling. Okay. Okay. Τώρα, ποιο είναι το πιο δύσκολο style να παίξεις αντίπαλο, εξαρτάται από σένα. Εντάξει, είναι όλα δύσκολα. Και να είναι grappler, και wrestler, και striker, εξαρτάται. Αλλά για μένα γενικά σε μεικτές πολεμικές τέχνες εγώ θεωρώ που ξεκίνησα από kickboxing ότι το grappling νομίζω ένα level πιο πάνω από τις υπόλοιπες το jiu-jitsu γιατί πολλές οι πληροφορίες πολλά που ας πούμε μπορεί να κάνεις ένα μικρό λάθος και να σου βγει σε κακό. Μπορεί να κάνει τσίνο να σου βγει σε καλό. Εμπάρα πολλά. Αφού λαλούν, ας πούμε, ότι σαν πω και σπουδάζεις ιατρική. Θέλεις, ας πούμε, 7 με 10 χρόνια να πιάσεις τη μαύρη ζώνη. Και μιλούμε okay. Πολλές οι πληροφορίες. Και εγώ αρέσκει μου πολλά να βλέπω grappling. Αλλά όλες οι πολεμικές τέχνες είναι πολλά καλές. Ειδικά αν τις ξέρεις όλες, λίγο μπούλα. Okay. Είχες πει πριν ότι είχες ξεκινήσει από ένα level και έφτιανε σιγά σιγά πάνω ως που έφτασες στο σημείο μετά το sparring session που είχες με το άτομο που τώρα παρέφυγε για τη ζώνη, τον Sterling, ότι ξεκίνησες σιγά σιγά που ξεκίνησες να είχες sessions με άλλους αθλητές που ήταν στο UFC, ότι σιγά σιγά ξεκίνησε το level σου να φτιάνει. Ναι. Σε ποιο σημείο, πόσο καιρό σου επήρε να καταλάβεις, επειδή είναι καιρό που είχες πει και σε άλλες συνέντευξεις που έκαμε, ότι εν έχει λογική να είσαι σε ένα γυμναστήριο, στο οποίο είσαι ο καλύτερος αθλητής που μέσα στο γυμναστήριο, λόγω του ότι δεν μπορείς να εξελιχθείς. Ναι. Πόσο καιρό σου επήρε εσένα το να φτάσεις στο σημείο να πεις ότι, α, εξελίχθηκα. Τώρα είμαι σε έναν πολύ καλό σημείο σε σχέση με πριν. Κοίτα, να σου πω εγώ, όταν πήγα στο γυμναστήριο, ένιωθα ότι ήμουν καλό, πήγα και τώρα ξύλο. Συνέχεια βλέπεις ότι έτρωα ξύλο αλλά έβλεπα σιγά σιγά ότι έτρωα λιότερο ξύλο σιγά σιγά έτρωα λιότερο ξύλο ως που για μένα που είμαστε έτσι σχεδόν ίσα νομίζω καταλάβεις το που την πρώτη μέρα γιατί που επειδή ας πούμε και ήμουν φαίνεται ότι το επίπεδο μου ήταν πολλά πιο κάτω από κοινούς
ας πούμε κάθομαι και σκέφτομαι συνέχεια, ας πούμε τι λάθη έκανα και ξέρω εγώ και γιατί έτσι. Αλλά ναι, να φάεις ξύλο, αλλά να ανεβείς. Πρέπει να είσαι σε γυμναστήριο που δεν πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Αφού και εμείς στο γυμναστήριο μας τώρα, που έχει πολλά άτομα του UFC, ας πούμε, έχει άτομα, ας πούμε ο Αλτζάμιν, ας πούμε, να παίξει για τη ζώνη, φεύγει από το γυμναστήριο μας, ας πούμε, πάει σε άλλα γυμναστήρια να παίζει. Να έβρει κάτι που να είναι πιο ανταγωνιστική από εμάς, καταλάβες. Έτσι όλοι κάνουν, για να πάσει να βρουν κάτι πιο που να τους δυσκολεύει παραπάνω. Γιατί γίνεται να είσαι σε ένα γυμναστήριο που να, ας πούμε, να είσαι ο καλύτερος. Μετά είναι έτσι κάποια διάφορα. Απλά να πιέξει που έχεις. Οκ. Που τις πολεμικές τέχνες τις οποίες έχτισες ως τώρα στο ρεπερτόριο σου, τι θεωρείς ότι σου έδωκε παραπάνω βάσεις για να είσαι ο φάιτερ που είσαι σήμερα? Και από πολεμική τέχνη εννοείς? Ναι. Να σου πω. Κοίτα, εγώ επειδή ξεκίνησα με kickboxing, αλλά βασικά ξεκίνησα με καράτε, που για μένα νομίζω δεν ήταν και τόσο καλό. Γιατί ας σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, έναν άλλο λάθος που έχουμε στην Κύπρο, στα σχολεία, τι έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στη γυμναστική, έχουμε γυμναστική και κάνεις ό,τι θέλεις ή παίζεις map, το ποδόσφαιρο είναι παντού, αλλά δεν προσφέρεις σου και κάτι. Ας πούμε, θα κάτω στην Αμερική ή σε άλλες χώρες, ξεκινούν που το δημοτικό, στο σχολείο και κάνουν wrestling. Μα όταν μεγαλώσεις και μετά θέλεις να πάει στις πολεμικές τέχνες και έχεις ένα background wrestling, ας πούμε βάλεις σε πολλά μέσα του το πράγμα. Πολλά. Ας πούμε εμένα όλοι μέσα στο γυμναστήριο μου είναι wrestlers, γιατί είμαι στο σχολείο όταν έκανα wrestling. Και ας πούμε εγώ τι έκανα, έπαιζα μάπα. Οκ. Καμία σχέση, ας πούμε. Και άλλο λάθος που έχουμε. Και ναι, ήταν να προτιμούσα, ας πούμε, να ξεκινούσα με wrestling, ας πούμε, παρά με καράτη. Okay. Γιατί βάλει σε πολλά μέσα το wrestling. Ένα από τις βασικές. Τις βασικές τέχνες. Οκ. Αναφέρεις πολλά το πώς χρησιμοποίησες εισαγωγικά τον κόσμο που γνώρισες που ήταν πιο active μες στο UFC. Εμάθες, είδες κάτι συγκεκριμένο, ενώ χαρακτήρας που είχες ξεκινήσει πριν έχεις πολύ επαφή με άλλους αθλητές μες στο UFC. Θεωρούσες πράγματα και χρησιμοποιούσες αναλόγως από τις τέχνικες που έβλεπες ή συμπεριφορές που έβλεπες με άλλους αθλητές του UFC. Εννοείται ότι δεν είμαι καμία σχέση από τι μου πριν να πάω στο το γυμναστήριο. Είμαι καμία σχέση. Είμαι άλλος αθλητής. Και όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στα skills. Ας πούμε, έχει αλλάξει το στυλ μου. Βλέπεις, επειδή έχει πολλούς καλούς αθλητές, βλέπεις στυλ, ας πούμε, βλέπεις συνδυασμούς που χρησιμοποιούν, κάτι κόλπα που χρησιμοποιούν και χρησιμοποιάστε και εσύ. Φυσικά διδάσκουμαστε κιόλας κι άμε. Γι' αυτό σίγουρα βλέπεις και σε έναν αγώνα απλό να βλέπεις μέσα στο UFC, χωρίς να σε ξέρεις, παρακολουθάς τον αγώνα και μπορεί να δεις κάτι που να σ' αρέσει για να χρησιμοποιήσεις εσύ, ας πούμε, στην προπόνηση. Γι' αυτό είναι καλά να βλέπεις αγώνες, για να βλέπεις καινούργια πράγματα που τα δοκιμάζεις. Έγινε πολλές φορές με εμένα το πράγμα που έβλεπα κάποιον να κάνουν ή κάποιοι συμπαίχτες μου να το χρησιμοποιούν, και άρεσκε μου και άρκεψα να το κάνω και εγώ. Okay. Είναι κακό. Ωραία. Να προχωρήσουμε. Είσαι πει πριν για το Madison Square Garden. Ναι. Θέλω, please, να πεις ένα-δυο πράγματα για τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος άμα μπαίνει σε έναν τόσο μεγάλο στάδιο, γιατί πραγματικά έχει ο κόσμος ο οποίος δεν ξέρει το Madison Square Garden. Αχ. Εντάξει, η αλήθεια μόλις μπήκα μέσα, ξέρεις που πήγαμε που πριν για να ξέρεις οργανωθούμε και ξέρω εγώ και μπήκα και είδα το λαλό, έγινε. Μετά ξέρεις τα backstage που ήταν τόσο επαγγελματικά πράγματα που δεν τα βλέπεις στην Κύπρο. Δεν τα βλέπεις στην Κύπρο καθόλου. Ας πούμε έβλεπες το κάθε station για τον κάθε αθλητή με τα πράγματα του, τα νερό του, τις σύκλες, τις πετσέτες, όλα, τα γάντια, όλα, με τα ονόματα σου πάνω, όλα.
Ήταν εντάξει, καμία σχέση. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Γιατί ήταν και η πρώτη φορά που επάλευκα σε έτσι μεγάλο stage. Ειδικά, κοίτα, είχα έτσι λίγο άγχος, αλλά γενικά μόλις ευκήκα για να πάω στο ring και είδα τον κόσμο, ας πούμε, φώτα, κάμερες, ξέρω εγώ, ελάλλον, ας πούμε, ότι για τον λόγο που ήρθα Αμερική. Για τον λόγο, γιατί σκεφτούμουν τον καιρό που μου Κύπρο έπαιζα μέσα σε σχολεία, μέσα σε αίθους, μέσα σε γυμνάσια ή ξέρω εγώ, μέσα στα, ξέρεις, μέσα στα γυμνασίων και ξέρω εγώ, που ήταν όλοι οι αθλητές που ξεκινούν, κάτι έτσι ξεκινούν. Εντάξει, όλοι οι αθλητές, εμείς στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Και μετά είναι τον όνειρο σου, σε βλέπεις στην τηλεόραση και μετά ζήστα. Και κατάλαβες μετά λαλείς, ας πούμε, εν τούτον που γύρευκα τόσο καιρό. Κατάλαβες. Και είναι άλλη φάση, ήταν απίστευτο, απίστευτο. Okay. Τα συναισθήματα που έχεις από όσον βλέπω mixed martial arts ή γενικά fighting sports. Κάποιοι αθλητές προτιμούν να κάνουν τον εαυτό τους το συνέστημα πριν μπουν μες στο ring, είτε αν αθλητές που χρησιμοποιούν το άγχος τους, είτε αν αθλητές οι οποίοι προσπαθούν συσσαγωγικά να αγριέψουν τον εαυτό τους πριν μπουν μες στο ring. Εσένα ποιο είναι το process που χρησιμοποιάς, προτιμάς να είσαι ήρεμος ή να χρησιμοποιάς το άγχος ή τον build-up που έχεις πριν τον αγώνα, πριν μπεις μες στο ring? Κοίτα, εν καλά να έχεις λίγο άγχος. Κοίτα, εν καλά πρέπει να είσαι χαλαρός, να μην αγχώνεσαι, αλλά εν καλά να έχεις λίγο άγχος, αλλά το δημιουργικό το άγχος, όχι το άγχος που να σε καταστρέψει. Γιατί άμα είσαι τέλεια cool και calm, θα μπορείς να αποδώσεις, να παίρνεις σαν sparring. Πρέπει να έχεις λίγο άγχος. Εγώ έχω άγχος, ας πούμε είναι μπελανισκό, αλλά έχω λίγο άγχος. Αλλά ξέρεις, μπαίνεις μες στο ring, μες στο κλουβί και εντάξει, νομίζω μόλις μπεις και ξεκινήσει ο αγώνας, πέφτουν οι πρώτες δυο τρεις και μετά περνούς σου και αν βλέπεις πώς να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο σου. Okay. Τώρα θα ξεκινήσουμε λίγο σε πιο τεχνικά θέματα που να κάνεις και λίγο επιμόρφωση σε κόσμο ο οποίος βλέπει και έχει ιδέα που πολεμικές τέχνες. Okay. Το πρώτο θέμα που θέλω να σε ρωτήσω, που όσον σκευάζω, παρατηρώ ότι έχει μεγάλη συζήτηση για τα weight classes που υπάρχουν στο MMA. Okay. Εσύ είσαι σε weight class bantamweight. Ναι. Okay. Που είναι πόσα κιλά? Σε κιλά είναι 61. Σε pounds? 135. Ωραία. Από όσον έψαξα τα weight classes το οποίο είναι στο MMA, έχει κατηγορία σε κατηγορία διαφορά 10 pounds που είναι περίπου 5 κιλά, 6 κιλά. Ναι. Σωστά. Ναι. Okay. Εσύ θεωρείς ότι υπάρχουν αρκετές κατηγορίες σε βάρος μέσα στο MMA ή θεωρείς ότι μπορούν να μοιραστούν παραπάνω για να είναι πιο υγιές και για τους αθλητές οι οποίοι κάνουν cut για να διαγωνιστούν? Ναι, να σου πω. Εγώ πιστεύω, νομίζω είναι αρκετές. Κοίτα, προσπαθούσαν να κάνουν τώρα μια ανάμεσα. Ας πούμε, να διαφορά 5 pounds. Αλλά εγώ κοινό που σύμφωνο και που αν θέλετε, ας πούμε, να το κάνουμε για να είσαι υγιής με το κορμί σου, ας μην κάνουμε άλλες κατηγορίες. Ας σταματήσει το weight cut. Ας πούμε, που πρέπει να κάνεις. Ας πούμε στην Ασία, ας πούμε, παίζεις τα κιλά που είσαι. Ας πούμε, αν είμαι τώρα 155 pounds, να παίξω στα 155 pounds. Θα αναγκαστώ να κατέβω στα 135. Okay. Και για μένα ελέγχουν τους, βλέπω, ξέρεις, ελέγχουν τους, ας πούμε, μια μέρα πριν, ή την μέρα του αγώνα και βλέπω κατά τη διάρκεια του fight camp πόσο είναι τα κιλά τους. Τούτο είναι να είσαι healthy. Γιατί πολλοί αθλητές καταλήξαν στο νοσοκομείο με το weight cut, γιατί αν κόφω εγώ 20 pounds, εσύ άτομα κόφω 30 pounds, 35 pounds. Και okay.
είχες κάποια προετοιμασία η οποία έφερες στο σημείο που είπες τώρα να νιώσεις ότι κάνω μια προετοιμασία, πάω σε έναν αγώνα, αλλά νιώθω υγιής σωματικά. Συνέχεια, σε κάθε αγώνα. Ας πω το τελευταίο μου αγώνα, δεν μπορούσα να τα κόψω. Δεν μπορούσα, ήταν δύσκολο, ας πούμε, νομίζω ήταν να φυρτώ. Ήμουν τόσο κουρασμένος που έλεγα, δεν αντέχω άλλο να το κάνω. Δεν αντέχω, ας πούμε, θυμώ ήμουν στη σαούνα και άλλο λέω, αρκέψω να κλαίω, φώναζα, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο. Και είχα τους teammates μου και φωνάζα μου, πάμε, άντεξε, φωνάζα μου για να καταφέρω να το κάνω. Κάθε αγώνα έτσι είναι. Γιατί 20 pounds είναι γελία, πόσα, 20 pounds είναι πόσα. 20 pounds είναι σχεδόν 10 κιλά. 10 κιλά. Και για μένα, επειδή δεν έχω πολύ φατ πάνω μου, παραπάνω μυς που έχω, είναι πιο δύσκολο. Ας πούμε, δεν έχω φατ να κάψω. Ναι, κάνω, αφυδατώνω τους μυς μου, αλλά δεν έχω τόσο φατ να κάψω. Και είναι δύσκολο. Εντάξει, είναι δύσκολο. Πολλοί που δεν ξέρουν να που περνούμε εμείς, ας πούμε, πριν τον αγώνα βλέπουν έναν αγώνα και λαλούν έτσι έτσι. Ας πούμε, πριν τον τελευταίο μου αγώνα που έπαιξα τώρα, την προηγούμενη μέρα έκανα με τους που έχουν να κάνω, να βάλω τα κιλά πίσω. Καταλάβες. Αλλά τούτα δεν ξέρει ο κόσμος να που παίρνουν οι αθλητές. Βλέπουν απλά τον αγώνα, δεν ξέρουν ότι 3 μήνες κάνουν μια προετοιμασία γεμάτων τραυματισμού, να πρέπει να πηγαίνουν φυσιοθεραπευτές, χειροπράκτες, πάγους, πράγματα, να περνούν τούτο όλο τον κόπο. Και βλέπεις κάποιοι βλέπουν έναν αγώνα, μπορεί ας πούμε να χάσεις και να πούν να έχασε έτσι πράγμα. Νομίζω είναι έτσι απλό. Νομίζω είναι έτσι απλό, είναι πολύ δύσκολο και ψυχολογικά είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, ψυχολογικά. Θεωρώ ότι αναφέρεσαι, θωρώ το κιόλας, αναφέρεσαι πολλά στους γύρω σου, η ομάδα που έχεις γύρω σου, πόσο σε βοηθά και τι άλλαξε στον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος που έχει γύρω σου, είτε τούτοι οι διατροφολόγοι, είτε τούτοι οι φυσιοθεραπευτές, είτε είναι η γυναίκα σου, είτε είναι οι προπονητές σου. Πώς θεωρείς ότι βοηθήσας σε που χρόνο σε χρόνο να αναπτυχθείς ως αθλητής? Κοίτα, βοηθούμε γενικά, εντάξει, εμπολίσω γενικά ο κόσμος, γιατί πρώτο, αν το πάρω από τους προπονητές, που έχεις προπονητή για ο κάθε τι, που σε βοηθά, ξέρεις να το χτίσεις το πράγμα που κάνεις, ή ας πούμε ψυχολογικά, ας πούμε που σε βοηθούν φίλοι σου, ας πούμε η γυναίκα μου ή ξέρω εγώ, το παραπάνω νομίζω το ψυχολογικό. Αλλά εντάξει, εμένα, ξέρεις, έτσι ο κόσμος, ας πούμε, που σου διαδυναμεί. Ας πούμε, εμένα διάμω πολύ δύναμη ο κόσμος. Που μου στέλνει συνέχεια μηνύματα στα social media και έτσι και λαλού μου, μπράβο, πολύ support που έχω. Που τον κόσμο στην Κύπρο, στην Ελλάδα και τα κάτω έχω πολύ κόσμο. Νομίζω, τούτο κάνει με να, ξέρεις, να προσπαθώ παραπάνω. Προσπαθώ παραπάνω. Γιατί ας πούμε δεν θέλω να χάσω, γιατί για τον κόσμο. Καταλάβεις, σκέφτομαι τον και τούτον, ότι έχω τον κόσμο και θέλω να σε απογοητεύσω, θέλω να απογοητεύσω τους δικούς μου και έτσι. Ναι, σίγουρα πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου πρώτα, βλέπω την καριέρα μου, αλλά βλέπω και τον κόσμο που εμπίσω μου και στηρίζει με. Γιατί εντάξει, ας πούμε νομίζω καρτερούν πολλά από μένα. Γιατί ας πούμε, ναι, ας πούμε δεν έχει άλλο Κύπρο στην Αμερική, ας πούμε, που να παλεύει, ξέρω. Και αυτό, Okay. Τι χρησιμοποιάς εσύ για τον εαυτό σου, εκτός από το support που έχεις και από τον κόσμο που ευτυχώς υπάρχει κόσμος που υποστηρίζει σε έστω και από απόσταση? Μόνο ο κόσμος. Που... Δυστυχώς, να φτάσουμε και σε τούτο. Να φτάσουμε και σε τούτο. Τι χρησιμοποιάς εσύ για τον εαυτό σου, πέρα από την υποστήριξη που έχεις από τον κόσμο και από την ομάδα σου, τι χρησιμοποιάς για να ηρεμείς εσύ τον εαυτό σου? Τι χρησιμοποιώ? Τούτο που κάνω βασικά, εκτός από τον κόσμο, δεν ξέρω εγώ, και το μόνο που χρειάζομαι, προσεύχομαι. Αλλά προσεύχομαι, είμαι εντάξει. Γιατί πιστεύω πολλά στο Θεό και ενώ ο Θεός που μη διαδύναμη να αντέχω. Και όπως σου είπα, ενώ ο Θεός να έρθει στην Αμερική.
Ναι, επειδή θεωρώ ότι αναφέρεστε αρκετά το ότι ήταν κάποια γεγονότα τα οποία έγιναν διαδοχικά και οδηγήσαν σε κάπως σε αυτό το σημείο. Ναι, έτσι, έτσι έπρεπε. Έτσι ήταν, ήταν όλα μέσα στο πλάν να γίνουν. Και να είμαι με τη γυναίκα μου τώρα, και ούλα, και ό,τι έπρεπε να είμαι με την γυναίκα, γιατί είναι η γυναίκα μου που έφερε πιο κοντά στο Θεό. Ναι. Έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και εγώ, ξέρεις ότι γενικά σαν πω και κάποιοι έχουν να πάσει στο ψυχολόγο, ξέρω εγώ, να ναι. κάνω, ξέρω εγώ, απλά προσεύχομαι στο Θεό και Okay. τούτο. Και πριν να πω στο κλουβί, πάντα προσεύχομαι. Okay. Όχι μόνο να κερδίσω, δεν ξέρω εγώ. Ας πούμε, προσεύχομαι να μην πάθει ζημιά ούτε ο αντίπαλος μου. Καταλάβες. Ναι, είμαστε ένα αντίπαλοι, αλλά Okay. δεν θα το κάνω κακό. Λοιπόν, να σταθούμε σε εδώ. Θέλω πολλά να σταθούμε σε εδώ για τον λόγο ότι είχα το παρατηρήσει και σε άλλες συνέντευξεις τις οποίες είχε κάνει που εν δυο κατηγορίες. Είτε έχει τον κόσμο ο οποίο έχει ιδέα από πολεμικές τέχνες και τσακώνονται και μαλώνουν αρκετά και μπορεί να κάνουν ζημιά στον άλλο. Με τον άλλο, ο οποίο μπορεί να ξέρει έστω και λίγο τη ζημιά που μπορεί να κάνει σε κάποιον, αλλά εν επιδιώκει το να μαλώσει. Ποια νομίζει ότι είναι η διαφορά κάποιου που τούν την πλευρά, ενώ πότε ξεκινάει κάποιο να καταλαβαίνει τη ζημιά που μπορεί να κάνει σε κάποιον άλλον άτομο. Κοίτα, όπως και εγώ, ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσω πολεμικές τέχνες. Εγώ μου συνέχεια σε έκανα καυκά στους δρόμους, συνέχεια είχα συνέχεια προβλήματα. Οι γονείς μου ξέρουν πόσα πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά μετά που ξεκίνησα πολεμικές τέχνες και είχα κάπου να εκτονωθώ, να βγάλω τα νεύρα μου, είχα κάπου, δεν ξέρω, να βγάλω τούτο ούλο το στρες που είχα πάνω μου. Μετά που για μέτρη ας πούμε δεν έκανα, σταμάτησα, ήμουν calm, ήμουν πολλά χάλαρος. Ας πούμε να μπορούσε, ας το δω ένα παράδειγμα, ας πούμε που πριν να έρκεψω πολεμικές τέχνες, πες ήμουν μέσα σε ένα κλαμπ. Και έντζιζε μου κάποιος έτσι, ακούνταν με έτσι με τον νόμο του, ήταν να κάνω θέμα. Okay. Τώρα, ας πούμε, μπορεί να μου τη δω και ξεπίτηδες, εγώ να γυρίσω να σου πω εγώ συγγνώμη, καταλάβες. Θα πω να κάνω καυκά. Γιατί όχι επειδή, ας πούμε, είμαι κάποιος και ξέρω εγώ, αλλά είναι σωστό να κάνεις καυκά, πρώτο. Ένα αμαρτία. Και δεύτερο είναι ότι δεν θέλω, ας πούμε, να κάνω ζημιά κάποιου. Δηλαδή, τσόι, μπορεί να μου κάνει εκείνο ζημιά. Ας πούμε, μπορεί να πάθουμε και κάτι που είναι σοβαρό. Δηλαδή, γιατί για ένα πράγμα, ένα τόσο ασήμαντο πράγμα, ας πούμε. Γι' αυτό λαλώ σε όλους για να κάνεις καυκάες. Δεν είναι καθόλου μαγκιά. Γι' αυτό, εντάξει, βλέπεις πολλούς που και κάποιοι που παρεξηγούνται στις πολεμικές τέχνες, που λαλούν, ξέρεις, κάνουν πολεμικές τέχνες και δέρνονται και ξέρω εγώ. Είναι έτσι όμως. Εντάξει, μπορεί να δεις πολλά σπάνιες περιπτώσεις κάποιον να κάνει πολεμικές τέχνες και να φτιάχνει έξω και να παίζει το μάγκα επειδή κάνει πολεμικές τέχνες. Αλλά μιλούμε για ένα 0.01%. Και λαλούν ναι ότι ευβίωνε οι πολεμικές τέχνες, αλλά βλέπεις ότι στις πολεμικές τέχνες, ας πούμε να πάει σε ένα γυμναστήριο που, και να δεις που κάνουν προπόνηση πόσο respect έχει ο ένας με τον άλλο, ενώ όπως την οικογένεια. Ενώ όπως, ας πούμε, πολλά νομίζω να το έχει άλλο ένα άθλημα του το πράγμα. Ας πούμε το ποδόσφαιρο. Παίζουν μαπά, λαλούν εντάξει, εν ποδόσφαιρο έχει βία, αλλά δεν πως η βία έχει μέσα στο ποδόσφαιρο όμως, οι φιλάθλοι, μες στα γήπεδα πάλι, οι παίχτες, ξέρω, βλέπεις το MMA όμως, οι πολεμικές τέχνες μπορεί να βίαιο, αλλά μόλις τελειώσει ο αγώνας, είσαστε ok, ας πούμε, είσαστε φίλοι μετά. Ας πούμε, μιλάτε μετά, μπορεί να πάσει για ποτό μετά, ας πούμε, έτσι, έχει έχθρα, γιατί ξέρει ο ένας να που τραβά ο άλλος για τον αγώνα. Κατάλαβες, έχουν respect πολύ και ας πούμε τούτο
Δεν ξέρω, είναι πολλά ωραίο πράγμα, ειδικά μες στα γυμναστήρια με τους συναθλητές σου που να κάνουν το παν να σε βοηθήσουν, ας πούμε. Το παν, να είναι δίπλα σου, να σε στηρίξουν ψυχολογικά, είναι απίστευτο το πράγμα. Γιατί καταλαβαίνω ένας το τι παίρνω να βάλω Ναι, σαν που είπες πριν. να σε στηρίξουν σε οτιδήποτε. Στην ήττα, στην νίκη, και να με δίπλα σου, να σε κάνουν push, να σε κάνουν push, είναι απίστευτο. Εγνώρισες κάποιον fighter που εντυπωσίασε σε η σχέση των ικανοτήτων που είσαι με το σεβασμό που είσαι προς τους αντιπαλούς του. Οι παραπάνω έχουν σεβασμό στους άλλους, αλλά να σου δώσω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω τώρα, πολλοί που έχουν σεβασμό, τώρα να σου δώσω ένα παράδειγμα, ποιο να σου δώσω, ένα από γυμναστήριο που πέντε, να σου το πω για τον Άλτζεμ, ας πούμε, που ας πούμε top αθλητής μες στο UFC, okay, αλλά αν τον εγνωρίσεις, ας πούμε εγνωρίσε τον τη γυναίκα μου και λαλεί μου ούτε καν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι παλεύει. Τόσο humble είναι, τόσο ταπεινός, που ας πούμε, δεν καταλάβεις ότι παλεύει. Και ας πούμε, έτσι, διάσημος, καλεί τόσα λεφτά, και βλέπεις τον και, ας πούμε, σε άλλους που μπορεί, ας πούμε, να ξέρει, να είμαι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, και σου μιλώ. Αλλά δεν είναι έτσι, ας πούμε, τούτος έχω του πολύ respect. Και όχι μόνο τούτο, και άλλοι, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ μέσα στο γυμναστήριο μου. Ας πέντε ο Chris Whiteman το ίδιο μπράβο που ήταν πρωταθλητής στο UFC. Έτσι, ταπεινό και γύρω. Ήδιο ας πέντε ο Αιαλκουίντα το ίδιο μπράβο. Είναι πολύ, πολύ, ο Μαρά, είχε πάρα πολλούς. Έχεις κάποιον αγαπημένο που ξεχωρίζεις πολλούς αγαπημένων αθλητή μέσα στο UFC? Δεν έχω αγαπημένο αθλητή, αλλά έχω πολλούς που έχω που μπορώ να πω, ας πούμε, ο Άντερσον Σίλβα, μπορώ να πω ότι ήταν από τους καλύτερους που πέρασε από το UFC. Ή ο Δημήτριου Τζόνς. Έχει πολλούς. Ή ο GSP. Ναι. Μπορώ να πω, δεν έχω κάποιον αγαπημένο συγκεκριμένο. Ο Τζον Τζόνς, ας πούμε. Λοιπόν, μια και συζητούμε για αθλητές του UFC, να σε ρωτήσω και έτσι όπου είχαμε συζητήσει την προηγουμένη φορά. Θεωρούμε πολλά ότι χρησιμοποιούν κάποια άτομα το ίντερνετ, YouTubers κτλ. Και κανονίζουν και κάνουν αγώνες που είναι πολεμικές τέχνες. Και όπου είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, είναι το ότι έχει δύο πράγματα. Που τη μια πλευρά φέρνουν παραπάνω φως στις πολεμικές τέχνες, είτε καλών είτε κακών. Που την άλλη, είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό τον αγώνα box με τον Tyson και τον Roy Jones και το main event ήταν ο Jake Paul με τον Nate Robinson. Ο Jake Paul κάνει YouTube και ο Nate Robinson έπαιζε μπάσκετ. Και αν είναι νομίζω για τούτο. Εγώ νομίζω, γι' αυτό που άρκεψε και τον boxing έπιασε την κάτω βόλτα για τον λόγο. Και το φως που είπες εσύ μπορεί να είναι καλό ή κακό, σίγουρα είναι κακό. Γιατί βλέπεις ότι κάθε καρδιά σκαρίδι μπαίνει και παίζει boxing. Επειδή ας πούμε είναι YouTuber, είναι influencer, ξέρω εγώ. Ας πούμε αν είσαι έτσι μάγκας όμως και είσαι influencer και YouTuber και θέλεις να παλέψεις, έλα πάλεψε MMA. Μην παίξεις box, έλα MMA να παίξεις. Να δούμε να μπορεί να γίνει, δεν ξέρω πως το boxing που έχεις μόνο να παίζεις μια σέρκα. Το πάσε παραπάνω στο boxing γιατί είναι πιο εύκολο να το μάθεις, είναι boxing, έχεις μόνο σέρκα. Εντάξει, είχε πολλά λεφτά, αλλά πέτου του Jake Paul να έρθει να παίξει MMA. Ήταν ούτε μισό γύρο. Εν τούτο που ναι, business οι πολεμικές τέχνες, αλλά δεν το κάνεις τόσο άσχημο, γιατί χάνεις το, ξέρεις, την φήμη του σπορτ σου, σπέσαι στον boxing. Τώρα θα πω για τον αγώνα του Tyson, γιατί εντάξει ο Tyson ήταν θρύλος παλιά και δεν είχα κανένα πρόβλημα ναι, να γίνει έτσι αγώνας και άρεσε και μου πολλά ο αγώνας κιόλας να τον δω. Ήταν κάτι... Καλό YouTuber, ρε φίλε. YouTuber και βάλει τον άλλον το NBA retired player που ήταν.
Τέλος πάντων, είναι ό,τι να είναι. Ό,τι είναι. Okay. Οπότε για κάποιον άτομο το οποίο δεν έχει κανένα στόχο το να πάει να ακολουθήσει όπως είσαι εσύ το να κάνει επαγγελματικά πολεμικές τέχνες. Αν εθιάλες δυο είδη πολεμικών τεχνών που μπορεί να τα μάθει κάποιο, γιατί πολλές φορές τις πολεμικές τέχνες δεν μαθαίνουν τες για να προστατεύουν τον εαυτό του και άλλους. Μαθαίνουν τες πλευράς αυτοπεποίθησης για να νιώθουν οι ίδιοι καλύτερα. Τι θεωρείς δυο πολεμικές τέχνες οι οποίες μπορεί να μάθει κάποιο και να του φανούν χρήσιμες, χωρίς να πρέπει να πάει επαγγελματικά. Kickboxing και grappling. Ή Muay Thai και grappling. Οκ, για ποιο λόγο. Γιατί έχει το stand-up game, να έχει και το ground game. Δεν θα σου βάλω να μάθεις wrestling. Οκ. Δεν θα σου βάλω. Να ξενευρεσπιστείς τον εαυτό σου στο όρθιο και αν σε σύρει ο άλλος χαμέ, να ξενευρεσπιστείς τον εαυτό σου στο έδαφος. Μην το δω. Οκ. Okay. Πότε θεωρείς ότι είναι καλή ηλικία κάποιος γονιός να στείλει τα παιδιά του να ξεκινήσουν να μαθαίνουν πολεμικές τέχνες? Γιατί πολλοί γονείς φοβούνται και στέλνουν τους, παρατηρώ το και εγώ ότι στέλνουν τους αμάν εμπιο μίτσι σε άλλα αθλήματα που εμπιο χαλαρά και μπορεί να σκεφτούν μετά να τους κάνουν ένα transition σε πολεμικές τέχνες. Να σου πω ένταλος πάει. Άμα είσαι μωρό, οι γονείς σου να σε στείλουν, θα σε στείλουν σε πολεμικές τέχνες. Γιατί είναι οι γονείς σου που αποφασίζουν για σένα. Μετά που μεγαλώνεις λίγο και έχεις δική σου κρίση, πάεις εσύ μόνος σου σε πολεμικές τέχνες. Δεν σε παίρνουν οι γονείς σου. Εγώ θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να ξεκινούν τα μωρά τους πολεμικές τέχνες. Το πρώτο άθλημα που πρέπει να ξεκινήσουν. Και όχι ποδόσφαιρο και οτιδήποτε άλλο. Κάτι να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Γιατί εκτός ότι κάνεις να σέβεσαι τον άλλο, διά σου, ας πούμε, να έχεις εφάση όπως το στρατό. Εφάση όπως το στρατό. Κάνεις να είσαι ταπεινός, okay, να μην κάνεις, ξέρεις, να μαλώνεις μέσα στους δρόμους, κάνεις να έχεις υπομονή. Ξέρεις, είναι το πράγμα που ξέρεις, είσαι ευέξαρτο και ξέρω εγώ. Κάνεις ένα, ξέρεις, να σκέφτεσαι δυο φορές. Εμένα, εγώ ας πούμε, το μπορώ μου να το ξεκινήσω που όταν μπορεί, ας πούμε, να περπατήσει η φάση, έτσι. Τέλεια μπορώ. Εγκαλώ να ξεκινήσει έτσι που μπορώ. Εντάξει, εγώ ξεκινήσα από 6 χρονών. Αλλά, εντάξει, που μπορώ, εγκαλώ να ξεκινήσω. Είναι ωραίο να ξεκινήσω. Okay. Να μην περιμένει πρώτα πολλά και μετά. Γιατί μετά χάνει και χρόνο, να καταλάβεις, ας πούμε, να μην τώρα ξεκινήσει που είναι 18 χρόνο. Ξεκινάω πιο γλύωρα, να κάνει μια καριέρα έτσι στην αρχή, τα βήματα, πρώτα βήματα και μετά να ανέβει. Okay. Οπότε τώρα πάμε στο φλέγω θέμα. Τη λογική που χρησιμοποιεί η Κύπρος που πλησιάζει το θέμα των πολεμικών τεχνών και γενικά της υποστήριξης στον αθλητισμό της. Η υποστήριξη που έχεις εσύ από την Κύπρο, που είναι ένα θέμα που πρέπει κάπως να ακουστεί, εν τότε έχεις ελάχιστη υποστήριξη που αρμόδιους φορείς από την Κύπρο. Βασικά, δεν έχω καθόλου υποστήριξη που αρμόδιους φορείς στην Κύπρο. Που ο κόσμος δεν έχω πολύ, που η κυβέρνηση και που σε αρμόδιους φορείς δεν έχω καθόλου. Και όπως σου είπα και άλλη φορά, είχα του στείλει και email και αρνηθήκα. Γιατί, ναι, λαλούσα μου κάτι, ξέρεις ότι πρέπει να είμαι να είσαι μια ήδη οργάνωση, να είσαι ένα organization. Μα εγώ δεν είμαι organization, είμαι δαμέ και παίζω μόνος μου. Anyway, απλά ξέρεις, εστιάζουν παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, όλα τα λεφτά πάσεις στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, όχι όλα, τα παραπάνω να δούμε που πάσει. Και σε ένα ποδόσφαιρο που ποτέ δεν έπιασε κορυφή. Πάντα πάει σε ένα σημείο, όπως μου είπες σε άλλη φορά. Και σταματά. Και σε ένα ποδόσφαιρο που το μισό ποδόσφαιρο, το 70% των ποδοσφαιριστών ξέρει. Είναι καν Κυπρέι. Που ας πούμε αντί να το δουν το πράγμα οι αρμόδιοι φορείς και να σκεφτούν, να διερωτηθούν. Ας πούμε γιατί
πρώτον και κύριο το κόστος είναι πιο πολύ. Ας πούμε, επένδυσε πας στους δικούς σου, πας στους Κυπραίους, δώσ' τους μια βάση. Αφού βλέπεις τα γήπεδα ή ξέρω εγώ, τούτα που κάνουν προπονήσεις, είναι απίστευτο. Είναι σαν πως είσαι στην Κένια, έτσι φάση. Τριτοκοσμική χώρα, έτσι φάση. Και εντουσιάς, ας πούμε, τα πράγματα που πρέπει να κάνουν προπονήσεις. Και πάει και φέρνεις μου που έξω ξέρουν να παίξουν μάπα. Εντάξει, γιατί τους φέρνεις που έξω? Γιατί στη χώρα που ήταν τζινί, ξέραν να κάνουν καλή δουλειά και κάμαν τους έτσι καλούς παίχτες και τώρα πιάνεις τους έτσι και φέρνεις τους. Κάμε και εσύ το ίδιο όπως οι άλλες χώρες. Χτίσε τους αθλητές σου. Μετά οι άλλες χώρες να θέλουν να πιάνουν τους δικούς τους αθλητές. Έτσι είναι. Όχι συνέχεια, επειδή τα λεφτά και στο ποδόσφαιρο και πιάνει ο ένας ποτή, πιάνει ο άλλος ποτά και μιλούμε λεφτά που δεν συγκρίνονται τα λεφτά με το MMA. Το MMA έχει πολλά παραπάνω λεφτά από το ποδόσφαιρο. Okay, αν ήξεραν να επενδύουν και να κάνουν. Αλλά είμαστε Κύπρος που μοιάζει να είμαστε έτσι και μέσα σε 100 χρόνια πάλι έτσι να είμαστε. Να ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο και θα έχει άλλη πολεμική, άλλο άθλημα. Ένα σε καρτερούν πρώτα να γίνει σε έναν όνομα και μετά να έρθουν να πούν ότι το σε πού την Κύπρο και ξέρω εγώ και μπράβο και ξέρω εγώ όταν είσαι όνομα πρώτα. Έτσι έκανα με όλους τους γνωστούς αθλητές μες στην Κύπρο, τον Κοντίδη, τον Μπαγδατή, έτσι μετά όταν έκανα όνομα εν Κυπραίο. Αλλά όταν ήθελε κάποιον να βοηθήσει, ξέρω εγώ, κανένας είναι βοήθα. Okay. Αν δεν έχουν κάπου να βάλουν τα λεφτά και να πιάουν τίποτε, δεν βοηθούν. Δεν κάνουν τίποτε. Τι θεωρείς ότι είναι καλή διαδικασία, από πού θεωρείς ότι μπορεί να ξεκινήσει τούτη η αλλαγή? Ποιοι φορείς μπορούν να πιέσουν την κοινή γνώμη να ξεκινήσει να διά παραπάνω υποστήριξη στον αθλητισμό της, εκτός που το ποδοσφαίρο? Ο ΚΟΑ, εγγύρω, είναι υπεύθυνοι που πρέπει για τον αθλητισμό. Ποιον αθλητισμό δηλαδή, για την ΜΑΠΑ μου είναι πάλι. Okay. Για την ΜΑΠΑ. Και κατά τη γνώμη μου εμένα, τώρα δεν ξέρω ποιος συμφωνείται, ποιος όχι, έχει μου ένας πρόεδρος του ΚΟΑ, έγινεται να ήταν πρώην προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας. Για μένα τούτο πράγμα δεν γίνεται να είναι. Γιατί εστιάζει πάνω στο ποδόσφαιρο όπως και τώρα γίνεται. Μόνο στο ποδόσφαιρο και αφού δεν ακούεις άλλο άθλημα μέσα στην Κύπρο. Δεν ακούεις άλλο άθλημα. Ας πούμε εγώ δεν ακούω άλλο άθλημα. Βλέπεις στα νέα, στα αθλητικά και μόνο για την ΜΑΠΑ άλλο. Μόνο για την ΜΑΠΑ δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τίποτε. Απίστευτο. Και μετά διερωτούνται γιατί είναι γνωστή η Κύπρος, ξέρεις, σε άλλες χώρες. Πώς δεν είναι γνωστή η Κύπρος σε άλλες χώρες? Άμα είσαι μόνο στην ΜΑΠΑ και πας σε ένα σημείο και που τσαμέ πάει έτσι πάνω κάτω και αμέσως στο σημείο, πότε να σε μάθω? Είμαι στην Αμερική και πρέπει να εξηγήσω σε όλους ποια είναι η Κύπρος. Όταν με ρωτούσα ποια είναι η Κύπρος, που είναι η Κύπρος, πρέπει να εξηγήσω εγώ ποια είναι η Κύπρος. Επειδή δεν ξέρω. Δυστυχώς, ναι, ο αθλητισμός, ειδικά στην Κύπρο, είναι καθόλου ανεπτυγμένος, που είναι κρίμα, γιατί είναι που πες εσύ πριν, ότι έστω στο ποδόσφαιρο που είναι το άθλημα το οποίο εστιάζουν παραπάνω, οι ποδοσφαιριστές οι Κυπραίοι πρέπει να φτάσουν σε μια ηλικία που μπορεί να μένουν είναι και καλύτερη για να ξεκινήσουν να παίζουν και να φαίνουν. Δεν τους χρησιμοποιούν σωστά, έστω και που τα λεφτά που χρησιμοποιούν μες στο ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον σε άλλα αθλήματα και σε άλλου είδους αθλητισμών, τον οποίο δεν τον σκέφτονται καν. Ναι. Μιλάς με άλλους αθλητές που σε πολεμικές τέχνες ή σε άλλα αθλήματα που είναι τόσο αναγνωρισμένα στην Κύπρο? Εντάξει, μιλούμε. Αλλά αν ρωτήσεις και άλλους αθλητές, γενικά να σου πούν το ίδιο πράγμα. Γιατί όλοι έχουν το ίδιο σκεπτικό που έχω εγώ, δεν μόνο εγώ που τα λαλώ, όλος ο κόσμος που τα λαλώ. Έχουμε τόσα ταλέντα στην Κύπρο που χάνονται εξαιτίας των αρμοδίων, επειδή δεν τους βοηθούν, ρε φίλε, να ανεβούν. Καθόλου τους να ανεβούν το Γολγοθά μόνοι τους,
Ας πούμε, και όταν φτάσουν στην κορυφή, να σε αναγνωρίσουν. Πώς είναι να βγω του το ρουλό το βουνό χωρίς να με βοηθήσεις εσύ. Και σου λέω όταν μου λεφτά, να σου πω για τους αθλητές της Κύπρου, δώσ' τους τα κατάλληλα facilities, δώσ' τους τα ένα στάδιο που έχει για το πράγμα. Για ξέρω εγώ, βάλε λεφτά μέσα, ας πούμε, στα στάδια που κάνουν προπονήσεις οι αθλητές. Όχι, ξέρω εγώ, πόσοι αθλητές σταματήσαν το άθλημα που κάνουν για τον λόγο ότι δεν έχει μέλλον στην Κύπρο. Και θέλουν να φύγουν εξωτερικό. Γιατί για να τα πετύχεις πρέπει να αφήσεις το εξωτερικό. Και μιλούμε για, και όχι μόνο σε αθλήματα, σε όλα τα πράγματα στην Κύπρο. Όταν είσαι φτωχός στην Κύπρο, μην είσαι φτωχός. Γίνεσαι πλούσιος που φτωχός στην Κύπρο. Πρέπει να αφήσεις το εξωτερικό. Και με τον αθλητισμό, σταματού και βγάλει γλώσσα μου μαλλιά, γιατί λαλώ, βρίσκω αθλητές που ας πούμε σταματούν το που κάνουν και πολλά καλή για τον λόγο ότι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, αλλά και πρόσφερε και να τους προσφέρει. Και ας πούμε, λαλώ τους έχει γίνεται ρε φίλε. Καταστρέφεις το μέλλον σου, ας πούμε, να καταλήξεις να δουλεύεις και ας πούμε μπαρίστα στην καρσόνη μες στην Κύπρο. Ας πούμε, αν δεν κάνεις δουλειά το άθλημα σου. Και επειδή στην Κύπρο δεν σε βοηθούν. Ξέρω αθλητές με στίβου που μου λαλούσαν ότι έκαναν προπονήσεις, που φίλοι μου έκαναν προπονήσεις μέσα στο Παφιακό και πετάσουν στο ύψος και που πέφταν, ξέρεις το, που είναι έτσι τα... Στα μάτς. Επέναν τους στα σίδερα, πας στην πλάτη. Καταλάβες. Τόσο άθλια ήταν η κατάσταση. Τόσο άθλια, ας πούμε. Ένα πίστευτο, δεν μπορώ. Σκέφτομαι τα γερευριάζω, αλήθεια, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, όχι μόνο για μένα. Εγώ σκέφτομαι ως αθλητές στην Κύπρο που μυρίσκουν Κύπρο και ένα καταστραφού στην Κύπρο να μείνω. Ένα σταθώ στον που είπες, επειδή είπες πριν ότι κάπως ήταν η γυναίκα σου που σε σπρώξε. Αν θέλες το άτομο γύρω να σε σπρώξει το να αφήσεις που Κύπρο και να ξεκινήσεις να πάει σε άλλη χώρα που μπορούσε να σου δω και έναν καλύτερο μέλλον σε εκείνο που ήθελες να κάνεις. Θεωρείς ότι τούτο είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος να ξεκινήσει από τον εαυτό του. Επειδή είναι δεδομένο ότι ούλος ο κόσμος έχει την τύχη να έχει έναν άτομο το οποίο να τον σπρώξει, το να κάνει και το βήμα να φύγει που τις συνθήκες που δεν τον βοηθούν. Μα σίγουρα γι' αυτό τους λέω εγώ. Προσπαθώ να γίνω και το άτομο που να τους σπρώξει. Καταλάβες, γιατί έτσι γίνεται και με μένα. Επειδή φαντάζομαι τον εαυτό μου, δεν ξέρω πώς να ήμουν αν ήμουν Κύπρον ακόμα. Δεν ξέρω να ήμουν με κατάθλιψη. Γι' αυτό θέλω να γίνω το άτομο που να τους σπρώξει. Γι' αυτό που μου στέλνουν πολύ μες στο Instagram και ρωτούν με, ξέρω εγώ, και δυο τους συμβούλες και άλλο τους να μπουν να κάνουν. Γιατί ας πω θέλω με κάποιον τρόπο να τους, πώς να σου πω, να τους εμπνεύσω να σου πω. Ας πούμε να τους ζώκω να έχουν έναν άτομο που να πούν «ΟΚ, okay, έκαμε το τούτος, γιατί άμεν το κάνω κι εγώ». Τούτο θέλω να κάνω, γιατί και όχι μόνο στο πολεμικές τέχνες, σε όλα τα αθλήματα. Ναι, γιατί είναι κρίμα, πολλά πολλά κρίμα. Και ας πούμε, αν επένδυε η Κύπρος σε τούτους αθλητές που έχει η Κύπρος, ήταν πολλά ψηλά, πολλά ψηλά. Βλέπεις, πάση, έχει μητσούς αθλητές, πάση πιάνουν παγκόσμια, ξέρω εγώ έτσι πράγματα και τίποτε και μόνοι τους ας πούμε χωρίς καν να τους βοηθήσεις εσύ σκέφτου να τους βοηθήσεις να τους χτίσεις να μπορούν να κάνουν πόσο ψηλά είναι να πάσει. Δυστυχώς είναι τον το άσχημο γιατί και το διάστημα που σε φανεί ο Παγδάτης στο τένις έτσι όπως εσύ πριν ότι περιμένουν να φτάσουν σε έναν πολλά ψηλό επίπεδο για να αναγνωριστούν ως Κύπροι αθλητές. Το διάστημα που είχε φτάσει ο Παγδάτης σε έναν πολλά ψηλό επίπεδο μέσω του τένις, τότε ξεκίνησαν κάποιοι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους σε τένις. Πριν ήταν μόνο η μάπα, οπότε πολλές φορές μπορεί να σκέφτονται και το ότι εγώ, για παράδειγμα, αν εγώ είμαι γονιός, εγώ δεν ξέρω κάποιον ο οποίος μπορεί να κατάφερε κάτι σε κάποιον άλλον άθλημα ή το οποιοδήποτε άθλημα. Έτυχε σου ποτέ να μιλήσεις με γονιό ο οποίος είχε την εντύπωση, είναι εκτός που άτομα πιο μικρής ηλικίας που θέλουν να κάνουν κάτι ή τώρα κάνουν κάτι. Έτυχε σου ποτέ να μιλήσεις με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που να είχαν τούντες εντυπώσεις. Ότι τι, ποια εντύπωση να είχαν. Έτυχε σου να μιλήσεις με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν την, που ήταν της νοοτροπίας του ότι πρέπει όντως να ξεκινήσουμε να εστιάζουμε και σε άλλα αθλήματα εκτός
που τη μάπουχαν ή τούτον κυρίως στις πιο μικρές ηλικίες που φαίνεται. Όχι, νομίζω ότι... θυμούρα μου έτυχε τέτοια πράγμα. Ειλικρινά. Νομίζω έτυχε μου, αλλά που άτομα που ασχολούνται ήδη με πολεμικές τέχνες πιο μεγάλης ηλικίας, που το κάνουν σαν χόμπι έτσι, αλλά για να καταλάβεις ότι δεν μου τύχε να ήβρω, ας πούμε έτσι, 40-50 χρόνο που να έχουν την ίδια σκέψη με μένα. Και για να δεις πόσο λυπηρό είναι ότι έτσι τους εχτίσαν. Ας πούμε, εχτίσασαι για να μην στοχευκείς ψηλά. Εχτίσασαι να έχεις, να είσαι ως δάμε και να μείνεις ως δάμε. Καταλάβες, σπάζει η κεφαλή μου, ειλικρινά δεν μπορώ. Εχτίσασαι να πάει σε ένα σημείο και να μείνεις για μέ και να, ας πούμε, να μην κυνηγάς τα όνειρα σου, ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν ήβρα κανένα να το... Να είναι έτσι. Γιατί όλοι, όπως σου είπα, και με όσους μιλώ, και με όσους μιλώ, ειδικά μεγάλους, ας πω έλα λύσεις ότι παλεύκω, να λέω, α, Παναγιά μου, για ξύλο, δεν ξέρω εγώ, έτσι παίρνουν το έτσι, ας πούμε, είναι εντέχνη του το πράγμα. Ναι, μπορεί να παλεύκεις, να εμβιώνει, αλλά εντέχνη, να ξέρεις, να μάθεις τούτα όλα τα πράγματα, παίρνει σου πολλά χρόνια να τα μάθεις. Αλλά ναι, όχι αμέ, παραπάνω είναι νεολαία που το ψάχνει το πράγμα, που θέλουν να εξελιχθεί το άθλημα, όχι μόνο το άθλημα, και όλα τα αθλήματα, εκτός που την μάπα, και τούτο είναι καλό γιατί βλέπουμε ότι έχουμε μέλλον, έχουμε λίγο μέλλον, αλλά το θέμα του ότι που είναι υπεύθυνοι, και έχουν την ίδια, το ίδιο τρόπο σκέψης. Έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης που ήταν το 1920, τότε. Τότε, ούτε πως είμαστε το 2020 ή το 2021 τώρα, ο ίδιος τρόπος σκέψης και πάντα έτσι. Γιατί αν δεν μπουν, η άποψη μου είναι αν δεν μπουν άτομα νέα στην εξουσία, ενώ η εξουσία υπεύθυνα, ας πούμε, στον ΚΟΑ ή ξέρω εγώ, δεν θα πάει ποτέ μπροστά η Κύπρο. Ποτέ σε θέμα αθλητισμού δεν θα πάει μπροστά. Ή και γενικά, και όχι μόνο, και μιλώ και για πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι από εγκαλύτερη. Πάντα έχουμε τον έχει και τρεις οικογένειες που είναι πάντα γίνες μέσα σε προεδροί. Αλλά πάντα είμαστε στο ίδιο σημείο για με. Βάλε πια νεολαία που έχει άλλες ιδέες, καινούργιες ιδέες που είναι πιο open mind. Να κάνουμε κάτι. Αλλά αφού πάντα θα είμαστε τόσο πίσω για τον λόγο. Για τον λόγο και μόνο. Μια και μιλάς για νεολαία. Θέλω να μου πεις δυο συμβουλές που είναι ιδέες σε κάποιον ο οποίος είναι νέος, μητσί, σε 13, 14, 15 που θέλει να κάνει κάτι αλλά νιώθει ότι το περιβάλλον γύρω του εν του διά τα εφόδια να το κάνει. Ναι. Το πρώτο που ήταν να λάλλουν ήταν σίγουρα να μην ακούει κανένα και να κάνει εκείνο που θέλει, να κάνει το όνειρο του. Να μην ακούει κανένα γιατί όπως σου είπα, να σε τραβήσουν πίσω, να σε φάει το σύστημα. Να πιστεύει στον εαυτό του και να κάνει εκείνο που θέλει, να κάνει το όνειρο του. Γιατί στο τέλος είναι να μεγαλώσεις και να λαλείς ήθελα να το κάνω αλλά δεν το έκαμε, να μετανιώνεις μια ζωή καλύτερα μετανιώσω για κάτι που έκαμε παρά για κάτι που δεν έκαμε. Να ξέρω ότι δοκίμασα το και απέτυχα ρε φίλε, εντάξει, fair. Παρά να μην το δοκιμάσω καν και να λαλώ, είχα το όνειρο να γίνω έτσι. Πόσους ή και τους γονιούς μου ακούω, ας πούμε, που λέει όταν ήμουν νέα ήθελα να κάνω τούτο. Αλλά δεν το κάνω εσύ. Εγώ θέλω να είμαι το ίδιο. Τι που ήθελα, θέλω να το κάνω. Καταλάβες, θέλω να κάνω. Δεν θέλω να είμαι όπως ήταν οι γονείς μας, οι παππούες μας, ξέρω. Τι που θέλεις να το δοκιμάσεις, να το κάνεις και να μην ακούεις κανένα. Δηλαδή, αν άκουα τους γονιούς μου και μείνεις κακή πρωτή, ήταν να με συντηρούν οι γονείς μου. Δηλαδή, τι ήταν να γίνει. Ένας πάντων μου να σου πω. Για να κλείσουμε, ποια είναι τα μια συμβουλή που να ιδιάς τον εαυτό σου σε πιο μικρή ηλικία? Να έφευκα πιο γλυόρα. Okay. Αλλά κοίτα, ας πω όχι. Γιατί όπως έχουν τα πράγματα έτσι έπρεπε να έρθουν. Τώρα αν έρθουν πιο γλυόρα, μπορεί να μην έκανα τούτο που έκανα, μπορεί να μην άντεχα και να έφευκα.
Δεν ξέρω τι συμβουλή να δίνει του εαυτού μου, αν ήμουν πιο νέος. Ίσως να ξεκίνω, ναι, πιο γλύρω τις πολεμικές τέχνες, τούτου. Πιο γλύρω. Ξεκίνησα ναι καράτε στα 6 χρόνια, όταν ήμουν 6 χρονών, αλλά μπορούσα να ξεκινήσω κάτι άλλο στα 6 χρόνια. Ναι, σίγουρα κάτι μου δεν το κάνει, ούλα κάτι σου ιδιού, αλλά εντάξει, θα προτιμούν να πουδιάν κάτι άλλο. Πού μπορεί ο κόσμος να σε βρει, πλάκ, οτιδήποτε. Στο Instagram μπορεί να με βρει. στα social media ή που έρχομαι Κύπρο, έρχομαι κάθε... προσπαθώ να έρχομαι 2 φορές το χρόνο. Κύπρο. Αλλά παραπάνω στα social media, περισσότερο για μένα που μιλώ με τον κόσμο στην Κύπρο ή Ελλάδα. Να βάλω τα info σου στα show notes. Yeah. Λοιπόν, ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλή επιτυχία στη νέα σεζόν που μπαίνει το Γενάρη. Yeah. Όχι στον νέο αγώνα. Επίσης, plug. Για όποιον θέλει να βοηθήσει τον Μπάμπο στο ταξίδι που έχει παρακατώ, plug it. Όποιος θέλει να διαφημίσει την επιχείρηση, το οτιδήποτε θέλει και να υποστηρίξει έναν Κύπριο αθλητή που είναι στο εξωτερικό, είναι προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό από το typical που γίνεται στην Κύπρο, να μιλήσει με τον Μπάμπο. Σωστό. Μπάμπο μου. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ.